Στον ανακριτή απολογούνται αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν ως ορμητήριο τη φοιτητική εστία. Για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει η Έλενα Γαλάρη. Συνολικά 16 κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί Λίνα εδώ στα δικαστήρια. Ο ένας μετά τον άλλον μπαίνει στο γραφείο του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 7. Όταν ολοκληρωθούν οι απολογίες όλων των κατηγορουμένων, τότε ανακριτής και εισαγγελέας αναμένεται να αποφασίσουν για την προφυλάκησή τους ή όχι. Να σας πω ότι κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν τα κακουργήματα της ληστείας και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Θυμίζουμε ότι εχθές είχαν οδηγηθεί στο αυτόφορο Τριμελές για να δικαστούν 7 συλληφθέντες για πλημελήματα, μεταξύ των οποίων συμμορία και αντίσταση κατά της αρχής. Κάποιοι πήραν προθεσμία για να δικαστούν στις 10 Οκτωβρίου, άλλοι για τις 14 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε παραμένουν ελεύθεροι. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και η δόκιμη αστυνομικός, η οποία φέρεται να είχε ρόλο πληροφοριοδότη στο κύκλωμα.